με μια κυρία. Μια κοπέλα που χθες έτσι έγινε θέμα ζήτησης και σε πάρα πολλά sites, εντάξει. Διότι ενώ ήταν υποψήφια βουλευτής στη Λευκάδα με το κόμμα Σπαρτιάτες, μετά τις εκλογές μάθαμε και διαταγραφή της από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος. Ο λόγος ήταν ότι είχε, όχι το reality σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά κάποια ιστοσελίδα που είχε σε γνωστό. Με προσωπικές στιγμές, έτσι γλάδια. Το OnlyFans, δεν ξέρω. Να μας τα πει η Δομινίκη. Δομινίκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Καλά, 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 Δομινίκη μου. Θέλω λοιπόν να μας πεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Για ποιο λόγο σε διέγραψαν από το κόμμα. Ισχύει λόγω των reality, αν και μας είπαν πληροφορίες ότι δεν έχει να κάνει ότι συμμετοχή στο reality, αλλά κάποια σελίδα που διατηρούσε σύμφωνα με φήμες το OnlyFans. Τι ισχύει από όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι η διαγραφή δεν έγινε μετά τις εκλογές. Με ακούτε, Έγινε γνωστή μετά τις εκλογές. Ναι, ένα λεπτό να κατεβάσω εδώ. Μια χαρά σε βλέπουμε πάντως. Τώρα σας ακούω καλύτερα. Ωραία. Έκανε αντίλαλο. Πες μας λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Η διαγραφή έγινε όταν... Πάλι σας ακούω, συγγνώμη. Θες να χαμηλώσεις λίγο την επιστροφή σου. Κατέβασε το παραπάνω. Τώρα χαμήλωσε τη φωνή σου, δεν ακούγεσαι. Βάλε την επιστροφή σου, χαμήλωσε. Τη φωνή σου, άστε να ακούγεται. Παιδιά, λίγο σας παρακαλώ. Αντρέα. Ναι, ναι. Αυτή μου έγινε από τότε. Έλα, Δομινίκη μου. Όλα του γάμου δύσκολα. Ρε Αντρέα μου, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όλα του γάμου δύσκολα. Δεν έχουμε ήχο. Αυτό είπα εγώ. Εγώ είμαι το πρώτο. Τώρα σε ακούω, κορίτσι μου, έλα. Εντάξει. Λοιπόν, η διαγραφή μου έγινε όταν άρχισα να διαφημίζω την υποψηφιότητά μου μέσω του Instagram. Θορυβηθήκανε κάποιοι ψηφοφόροι του κόμματος και πέραν τηλέφωνα στα γραφεία και με πήρανε τηλέφωνο ο πρόεδρος, με πήραν κάποια μέλη του κόμματος, με ρωτήσανε τι έγινε, γιατί είχαν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες μου γυμνές που έχω κάνει και θεωρούσαν ότι κάποιοι ψηφοφόροι ότι δεν μπορώ να τους εκπροσωπώ όσον αφορά τον εθνικισμό. Εσύ είχες σελίδα στο OnlyFans γιατί να διαφημίζεις την υποψηφιότητα στο Instagram, το κάνουν όλοι. Αλλά είχες κάποια σελίδα γιατί είσαι ερωτικού, έτσι, δεν είναι ερωτικού περιεχομένου το OnlyFans. Κάτι διαφορετικό. Ή αυτό δεν ισχύει. Κοιτάξτε, ναι, έχω σελίδα στο OnlyFans, το οποίο OnlyFans είναι μια σελίδα για δημιουργούς, που μπορεί να είναι ένας σχεδιαστής μόδας, μπορεί να είναι ένας γυμναστής. Λοιπόν, εγώ έχω επιλέξει στη συγκεκριμένη σελίδα να έχω τα καλλιτεχνικά γυμνά μου. Μάλιστα. Ο πρόεδρος του κόμματος, τι σου είπε, ότι ο λόγος που σε διαγράφω, γιατί μας είπες ότι σε πήρε τηλέφωνο ο ίδιος, είναι οι γυμνές φωτογραφίες. Τα καλλιτεχνικά. Να μας πει. Λοιπόν, ο πρόεδρος με πήρε και με ρώτησε τι έγινε. Του είπα ουσιαστικά ότι είμαι μοντέλο, ότι έχω κάνει γυμνές φωτογραφίσεις. Λοιπόν, και μάλιστα και από τη σελίδα μου έχει διαρρεύσει και υλικό το οποίο κάποιοι εμπορεύονται χωρίς την άδειά μου, να το αναφέρω και αυτό. Μοντέλο. Με ακούτε? Ναι, συνέχισε, Δομινίκη. Λοιπόν, και μου είπε, δεν έχω θέμα, λέει, με το ότι είσαι μοντέλο, με το τι κάνεις, μου λέει. Και μου είπε, θα σκεφτώ τι θα κάνω. Δεν είχα καμία επίσημη ουσιαστικά ανακοίνωση εγώ προσωπικά ότι διαγράφηκα. Μου το στέλανε τρίτα άτομα. Εντάξει, ακόμα και αν με έχουν διαγράψει, λέω και εκλεγώ. Εσύ, ποιο σου πρότεινε τη συμμετοχή σου σε αυτό το κόμμα και τι κοινά έχεις εσύ με αυτό το κόμμα? Συμφωνείς με τις απόψεις τους? Συμφωνώ με τις απόψεις όσον αφορά βασικά ζητήματα που έχει να κάνει με τη φτώχεια, με το λαθρό, με το αναστευτικό, με κέρια ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Τώρα, ακριβώς την ιδεολογία και τι άλλα πράγματα έχουν. Πρεσβεύουν, δεν τα γνωρίζω επακριβώς. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Παπαδοπούλου. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Γιατί ξέρετε, το να είστε υποψήφια, είδαμε και την κάρτα σας πριν στη Λευκάδα και τα λοιπά με τους Σπαρτιάτες, και να μην ξέρετε επακριβώς ποιο είναι το κόμμα στο οποίο είστε υποψήφια, είναι και λίγο επικίνδυνο για την κοινωνία. Με τον κύριο Κασιδιάρη, έχετε ποτέ επικοινωνήσει εσείς προσωπικά? Ούτε ποτέ το γνωρίζω, ούτε έχω επικοινωνήσει μαζί του. Πώς αισθάνεστε όταν ο κύριος Τίγκας, ο πρόεδρος λοιπόν, με τον οποίο έχετε επικοινωνία, ευχαρίστησε θερμά τον κύριο Κασιδιάρη και τον χαρακτήρισε στο καύσιμο για το ότι το κόμμα βρίσκεται στην Βουλή? Επικοινωνία δεν έχω με τον κύριο Τίγκα. Μόνο μία φορά μίλησαν στο τηλέφωνο, όταν έγινε το θέμα. Απλά φαντάζομαι ότι για ένα κόμμα θα έχουν γίνει κάποιες συναντήσεις με τα μέλη του κόμματος. Έχει αναφερθεί ποτέ το όνομα, έχει αναφερθεί του Ηλία Κασιδιάρη?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν γίνει, γιατί εμένα με είπαν τελευταία στιγμή να συμμετέχω. Αυτό, το κόμμα αυτό πότε δημιουργήθηκε με... μέσα σε 23 μέρες. Πώς γίνεται. Πώς σας βρήκανε, πώς σας βρήκανε, δεν έχουν γραφεία. Πώς έγινε όλο αυτό. Ο κύριος Στίγκας έχει τόσο δύναμη. Γνώριζα κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ασχολείται με τα πολιτικά και γνωρίζοντας τις απόψεις μου και τέλος πάντων τις ανησυχίες μου για το μέλλον της Ελλάδας, για το μέλλον των Ελλήνων, μου πρότεινε, θέλεις να κατέβεις με το συγκεκριμένο κόμμα ως υποψήφια. Ένας κύριος, ήταν αυτός, ποιος ήταν ο κύριος, όχι ο κύριος Στίγκας. Όχι, δεν, ούτε είναι, έχει εκλεχτεί, ούτε ουσιαστικά δεν ασχολείται ενεργά, απλώς είχε επαφή. Και εσύ είπες, ναι, και έτσι έγινε. Κόμμα. Είπα ναι, γιατί θα έχω επίσημα βήμα, εάν εκλεγώ, για να εκφράσω τις απόψεις. Ναι, ρε παιδάκι και... μου, συγγνώμη το έτσι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, ναι. Λίγο με τον καπνό όμως τι γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και φαίνεται στο τηλεοπτικό. Ωραία. Λοιπόν, λέω ότι για να συμμετέχεις σε ένα κόμμα, πρέπει να έχεις διαβάσει καλά αυτά που πρεσβεύει το κόμμα και να τα πιστεύεις κι εσύ. Ταυτίζεσαι με αυτές τις απόψεις. Υπάρχουν πολλοί που ταυτίζονται. Δεν τους μειώνω. Δημοκρατία έχουμε, εννοείται, αλλά ρωτάω εσένα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γνωρίζεις πολύ καλά. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι στο συγκεκριμένο κόμμα που γνωρίζεις απόψεις του κόμματος και σου λέω: εγώ ταυτίζομαι. Έναν είχαμε καλεσμένο και χθες. Αλλά για σένα ρωτάω. Κοιτάξτε, όλα γίνανε για μένα πολύ γρήγορα. Τελευταία στιγμή ουσιαστικά. Ναι, αλλά. Οπότε... Να ολοκληρώσω, Γιάννη. Πείτε μου. Όχι, ολοκλήρωσε, Δομινίκη, μα συγχωρείς. Ναι, όλα γίνανε πολύ γρήγορα. Ο άνθρωπος που με πρότεινε ήξερε την ιδιότητά μου. Λοιπόν, δεν απέκρισα ποτέ το ότι είμαι μοντέλο, είμαι ηθοποιός, έχω κάνει γυμνές φωτογραφίες καλλιτεχνικού περιεχομένου. Λοιπόν, και ήξερε και τις απόψεις μου. Μάλιστα. Και μου είπε, θέλεις να κατέβεις με το συγκεκριμένο κόμμα. Νόνη, κάτι ήθελες να ρωτήσεις. Συγγνώμη, Νόνη μου, θες κάτι να πεις. Είναι μοντέλο η Δομινίκη. Να ρωτήσω εγώ κάτι, επιτρέπετε. Ασχολία. Επειδή... δεν τη γνωρίζω, αλλά είναι όλα ασχολία. Παιδιά, επειδή διάβασα ένα δημοσίευμα. Όχι, εγώ σας γνωρίζω, κυρία Δούνια. Λογικό. Λογικό. Ήσασταν παρουσιάστρια στα Καλλιστεία που είχα πάρει μέρος, στα Playmate 2003. Χαίρομαι. Και το θυμάμαι και ήταν και πολύ ωραία βραδιά τέλεια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι να θυμάται όλες τις υποψήφιες. Ναι, εντάξει, δεν. Η Νόνη. Εντάξει, ναι. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση ένα νέο κορίτσι, μια νέα γυναίκα, να παίρνει μέρος σε αυτή τη διαδικασία η οποία λέγεται πολιτική και εκλογές, χωρίς να γνωρίζει ξεκάθαρα ποιο είναι το κόμμα. Πού αντιπροσωπεύει, τι αντιπροσωπεύει, ποια είναι η φιλοσοφία του κόμματος, η ιδεολογία του κόμματος και να κατεβαίνει τόσο πρόχειρα σε μια διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και δεν πρέπει να την απαξιώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα για αυτό που πας να κάνεις και πρέπει να έχεις και πλήρη εικόνα για το κόμμα με το οποίο έχεις επιλέξει να κατέβεις και να διεκδικήσεις την ψήφο των ανθρώπων που θα σε ψηφίσουν. Δεν είναι δυνατόν αυτή η προχειρότητα να υπάρχει. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με την Νόνη, αλλά Δομινίκη, επειδή έχουμε σου κάνουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις, γιατί μίλησες για απειλές. Μπορώ να απαντήσω λίγο πριν. Ναι, θα πάω σε διαφημίσεις. Θέλω λίγο την υπομονή σου, παρακαλώ. Θα πάω σε διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί για να τα απαντήσουμε όλα. Πάμε.